Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Βάρης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Κιανού Αστέρα Βάρης. Είναι Σάββατο σήμερα και είναι η τέταρτη προπόνηση που κάνει η ομάδα μαζί μας, για να συζητήσουμε για την επανέναρξη των προπονήσεων και του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, τον υπεύθυνο, τον μάλλον τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε ξανά κοντά μας. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα τα λέμε στο γήπεδο. Περίπου 4 μήνες, είναι ιδιαίτερη χαρά για μας, για όλους, για το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές, τον κόσμο που περιβάλλει την ομάδα, εσάς που φιλτράρετε και διαφημίζετε τα παιχνίδια μας. Δεν σας κρύβω ότι αισθανόμαστε έτσι λίγο συγκινημένοι, να το πω, για την επανέναρξη, αλλά είμαστε από πλευράς οργανωτικής, είμαστε πανέτοιμοι. Περάσαμε τα τεστ, τα rapid test με επιτυχία, όλοι οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ακόμα και οι παράγοντες. Και αυτό θα γίνεται σε κάθε εβδομάδα. Είναι ένα τεστ για κάθε ποδοσφαιριστή την εβδομάδα. Ένα τεστ για κάθε ποδοσφαιριστή την εβδομάδα σε συγκεκριμένη ημέρα. Μέχρι στιγμής τα τεστ γίνονται με δική σας... Με δική μας. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανταποκριθεί η πολιτεία ή η Γενική Γραμματεία ή η Περιφέρεια ή η Δήμος ή οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούσαμε να αφήσουμε σε καμία περίπτωση τον χρόνο να περάσει. Ήδη έχει χαθεί αρκετός χρόνος, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ωραία. Κύριε Παπαμιχαήλ, θέλατε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, οι προπονήσεις? Εγώ θέλω να είμαι... Είσαστε μια από τις ομάδες που είστε υπέρ, διότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, κύριε Βασίλη. Εγώ θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος απέναντι στο άθλημα. Αυτό το άθλημα το υπηρετούμε πάνω από 45 χρόνια. Εγώ τουλάχιστον. Σωστά. Όπως και πολλοί από εμάς. Είμαστε εραστές και κάτι που το αγαπάς δεν θέλεις να το αφήσεις να φύγει. Η διαφορά μας και η διαφοροποίησή μας είναι στο εξής, ότι είμαστε θετικοί στην επανέναρξη, αλλά με κανόνες και με προδιαγραφές. Και κυρίως με χρονοδιάγραμμα, να ξέρουμε πώς και τι θα κάνουμε, να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τα τεστ. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, με ποιες προδιαγραφές, με ποιους όρους, να είμαστε πανέτοιμοι και εμείς απ' όλα. Δηλαδή, όταν ζητάει η πολιτεία από εμάς να είμαστε επαγγελματίες, θα πρέπει και εκείνη να είναι απέναντί μας οργανωμένη και σωστή, να μας πει το πώς και τι. Μην κυνηγάμε εμείς από πίσω. Εμείς είμαστε εραστές του ποδοσφαίρου και το γνωρίζετε χρόνια. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η έναρξη θα είναι 28 Μαρτίου και θα είναι πρωτάθλημα ενός γύρου. Ναι. Συμφωνείτε? Προφανώς έχουν βάλει κάτω όλο το καλεντάρι για να ξέρουν ακριβώς τις ημερομηνίες, αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, οι διαιτησίες, τα μπαράζ, όλα. Θα πω το εξής, ότι χτες υπήρξε μια διαφοροποίηση. Ενώ η αρχική απόφαση μίλαγε για επανέναρξη, η δεύτερη απόφαση που βγήκε λέει ότι ξεκινάμε, αλλά όχι αγώνες ακόμα. Δεν έχει αποφασιστεί για τους αγώνες. Το διορθώσανε προφανώς έχοντας στο μυαλό τους κάτι άλλο. Είναι ένα ακόμα που δένει σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι ίσως δεν έχουν μελετηθεί όλα στο 100%, όμως εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι, υπάρχουν και πράγματα και υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Και κάποιος αστάθμητος παράγων ίσως είναι αυτός που δεν αφήνει να πούνε ότι ξέρεις, 100% θα ξεκινήσουμε στις 28 του μηνός του Μαρτίου. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό δουλεύουμε. Υπήρξε όλο αυτό το διάστημα μια επαφή του τεχνικού επιτελείου με τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, με ατομικά προγράμματα, ούτως ώστε με την επανέναξη που γίνεται τώρα, όσο το δυνατόν να είναι πιο κοντά σε αυτά που ζητάει η ομάδα. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Εύχομαι να είναι υγιείς όλοι, για όλες τις ομάδες και όλα τα παιδιά και όλοι οι παράγοντες, για να μπορέσουμε και εμείς αυτό που αγαπάμε να το δείξουμε στο γήπεδο. Εάν τελικά η έναρξη είναι 28 Μαρτίου, θα είναι έτοιμη η ομάδα? Είναι το χρονικό διάστημα δηλαδή? Λογικά θα χρειαζόμαστε 40 μέρες πλήρης. Βλέποντας ότι και θεωρώντας και οι άλλες ομάδες το έχουν κάνει αυτό, αν όχι όλες περισσότερες, να συντηρούνται οι ποδοσφαιριστές και να είναι σε κάποιο επίπεδο, δεν θα είμαστε 100%, αλλά θα είμαστε σε ένα πολύ καλό ικανοποιητικό επίπεδο να ανταποκριθούμε σε αυτά που θα ζητήσει η ΕΠΟ. Τώρα, με ρωτήσατε προηγουμένως για τον ένα γύρο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι τα περιθώρια τέτοια.
Καλό είναι να παίξει και τους δύο γύρους. Να... Αυτό είναι και το δίκαιο. Γιατί κάποια ομάδα μπορεί να έχει κάνει δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα της συνεχόμενα και να... άλλη ομάδα να έχει παίξει δύο αγώνες. Αλλά είναι οι συνθήκες, είπαμε, και πρέπει να τα αποκριθούμε στις συνθήκες. Εμείς είμαστε εφεκτά, είμαστε έτοιμοι. Πάμε τώρα στο οικονομικό κομμάτι. Δεν θα μπορείτε να βγάλετε φέτος τα λειτουργικά σας έξω. Δηλαδή θα μπορούν να μπουν φύλαθροι, τουλάχιστον να κόψετε κάποια εισιτήρια. Τα καταστήματα είναι κλειστά, η αγορά είναι κλειστή, ώστε να μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον να μπορεί να σας στηρίξει. Υπάρχουν τα rapid test και υπάρχουν διάφορα έξοδα με τα ταξίδια, με τις διαιτησίες. Πώς θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε εσείς και γενικά... Δεν σας κρύβω ότι μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ, αλλά επειδή είμαστε ένα σωματείο που τα σχεδιάζει όλα από την παραμικρή λεπτομέρεια μέχρι την τελευταία, όντως η αγορά είναι κλειστή και οι χορηγοί, είναι δύσκολο να προσεγγίσει τους χορηγούς. Δεν πάμε εμείς, να είμαι ειλικρινής, εκτός από τα καταστήματα τα οποία είναι ανοιχτά και μπορούν να βοηθήσουν ή κάποιοι παράγοντες. Ο Δήμος είναι κοντά και βοηθάει. Φυσικά ο Πρόεδρος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και αν δεν ήταν ο Πρόεδρος, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Ο κύριος Δημήτρης Πάπιος. Ο κύριος Δημήτρης Πάπιος, ο οποίος αποτελεί υπόδειγμα Προέδρου. Το λέω με όλη τη σημασία, έχοντας θητεύσει 45 χρόνια στα γήπεδα με πολλούς Προέδρους και παράγοντες. Τους τιμώ όλους, αλλά μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος χωρίς δεύτερη κουβέντα, όποτε χρειάζεται, βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη και η ομάδα μπορεί να προχωράει. Θέλω να πιστεύω ότι στο αμέσως χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανοίγματα προς, προς το εμπόριο, ώστε και εκείνοι να βοηθήσουν την ομάδα. Υπάρχουν παράγοντες εξωγενείς οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βοηθάνε. Νομίζω ότι θα καταρθώσουμε φέτος να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα παρόλο τα έξοδα. Θα θέλαμε, αυτό ακούγεται, δεν το ξέρω αν θα γίνει, να μειωθούν τα έξοδα της διαιτησίας. Αν μπορούσε και κάποια επιχορήγηση για τις μετακινήσεις που για μας είναι πολύ σοβαρό, έχοντας τουλάχιστον ταξίδια. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή δύο ταξίδια τα οποία έχουν στοιχήσει 10.000 ευρώ, γιατί παίξαμε και στο κύπελλο στην Κρήτη. Υπάρχουν άλλα δύο. Η κάθε ομάδα, τα νησιώτικα σωματεία αντιμετωπίζουν το ίδιο και σοβαρότερο πρόβλημα. Είναι δύσκολο, αλλά αφού ξεκίνησε η χρονιά, δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη και πρέπει να, με όλες μας τις δυνάμεις να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε το οικοδόμημα. Ναι, η ΓΑΜΑ Εθνική θεωρείται ερασιτεχνική κατηγορία. Όμως εσείς λειτουργείτε ως ΠΑΕ, λειτουργείτε σε επαγγελματικά πρότυπα, κύριε Παπαμιχαήλ. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πως ο αθλητής μας, ο κάθε αθλητής μας και το τεχνικό επιτελείο και όλοι θα αισθάνονται άνετα, θα έχουν όλες τις προδιαγραφές να γυμναστούν. Θα υπάρχει όλο το υποστηρικτικό επιτελείο από πίσω για να μπορεί να ανά πάσα στιγμή να δώσει τη λύση όπου χρειάζεται. Μιλάμε για γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, μασέρ, ό,τι χρειαζόμαστε. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι είμαστε ένα παράδειγμα στον χώρο. Σωστά. Το υπηρετούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό, δεν κάνουμε εκτόσεις. Και αυτή ήταν και η άποψή μας όσον αφορά τα τεστ. Γιατί κάποιοι είπαν ότι ξέρεις, είναι αναγκαίο, για μας είναι αναγκαίο ό,τι αφορά την ασφάλεια του αθλητή. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να μπορεί ο αθλητής να αισθάνεται ασφαλής. Όπως μου είπε ο coach, ο Μιχάλης Οκάτσικας, άπαντες παρόντες, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση και στην προπόνηση. Υπάρχουν σκέψεις για κάποιες προσθήκες? Σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Τα μελετάμε πάρα πολύ σοβαρά, όπως κάθε φορά. Αξιολογούμε τις ανάγκες της ομάδας, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί. Και νομίζω ότι ίσως την επόμενη εβδομάδα, εάν όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Για ποια θέση, κύριε Παπαμιχαήλ? Δεν ρωτάω ονόματα. Θα πω, μας ενδιαφέρει κάθε ποδοσφαιριστής που είναι καλός, πολύ καλός και ανάλογα σε ποια θέση παίζει. Κυρίως ο άξονας είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, στο στόπερ, στο κέντρο, περισσότερο εκεί ενδιαφερόμαστε. Όλα αυτά με στόχο η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ακριβώς. Και αν μπορεί εσύ και καταφέρει
το όνειρο της Ανόβη. Ακριβώς, ακριβώς. Εμάς η προσπάθεια θα είναι συνεχής. Έτσι ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι το ξεκίνημα μας έδειξε μια δυναμική. Αυτό θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλους. Εάν θα τα καταφέρουμε θα δείξει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι, θα είμαστε πανέτοιμοι με το ξεκίνημα της σεζόν, ποδοσφαιρική σεζόν, του υπολείπου της ποδοσφαιρικής σεζόν, να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε δεν τα λέμε μόνο, αλλά τα δείχνουμε και στο γήπεδο. Ωραία, τώρα επειδή είστε αρκετά χρόνια στο χώρο, σας γνωρίζω και όταν και από τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, δεν είχε καν δημιουργηθεί ακόμα η ΕΠΣΑΝΑ, τη δική σας άποψη, εάν μετά τη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να ξεκινήσουν και τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και ένα ακόμη, αν πρέπει να λειτουργήσουν και οι ακαδημίες. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Είναι μεγάλος όγκος των αθλητών που πρέπει να προσέρχονται στα γήπεδα. Εδώ υπάρχει μια εγγενής αδυναμία. Η εγγενής αδυναμία έγκυται στους μη ολοκληρωμένους αθλητικούς χώρους. Δηλαδή, το να βάλεις σε αποδυτήρια που δεν μπορούν να παράσχουν υγιεινή 100% σε όλους τους αθλητές είναι ένα ρίσκο. Το να λειτουργήσεις στις ακαδημίες σε πρώτη φάση, μην βάζοντας τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, αλλά φέρνοντας τα έξω, με προδιαγραφές όπως είχαμε και εμείς πριν σταματήσει, πριν κλείσει, δηλαδή με τις θερμομετρήσεις, με τα αντισηπτικά μας, με όλα τα, όλη την προσοχή που πρέπει να έχει, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουν οι ακαδημίες. Και σε δεύτερη φάση, αν δούμε ότι όλα πάνε καλά, έχοντας πάντοτε τα αποτελέσματα ενός μηνός, να δούμε ότι μπορούν να ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα πρωτοθύματα. Τώρα, το να πάμε ένα μήνα πιο πίσω δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να πάμε ασφαλείς. Ωραία. Τώρα θα ήθελα το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Κιανού Αστέρα Βάρης, του Βασίλη Παπαμιχαήλ, σε όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά το πρώτο πράγμα θα ευχηθώ υγεία σε όλους, να μην το βάζουμε κάτω. Γιατί ο αθλητισμός αυτό είναι, να μην το βάζεις κάτω, να προσπαθείς σε όποια θέση και να βρίσκεσαι να κερδίσεις κάτι καλύτερο. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας πάντοτε. Προσπάθεια, δύναμη και προσοχή. Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις σε καμία περίπτωση, στα πρωτόκολλα και σε οτιδήποτε αφορά την υγιεινή των αθλητών. Ωραία. Και εκπροσωπώντας τη διοίκηση του Συλλόγου, τι μπορείτε να υποσχεθείτε στους φιλάθλους, τι να περιμένουμε από τον Κιανό Αστέρα Βάρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Αυτό το πρόσωπο που δείξαμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Τρεις νίκες, μια ισοπαλία και πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν συνεχίστηκε για μας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εμείς και θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχείς να συνεχίζεται. Αλλά πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο. Υπάρχει όρεξη στα παιδιά και κυρίως υπάρχει προσμονή για την επανέναρξη των παιχνιδιών, των επίσημων παιχνιδιών, για να αποδείξει ο καθένας, τόσο ατομικά αλλά και ομαδικά, το τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι για όλους τους παράγοντες, όλους τους αθλητές και όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτό το ποδοσφαιρικό στερέωμα, ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κερδίσουμε το στοίχημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαμιχαήλ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε στο γήπεδο. Εμείς σε προπόνηση της ομάδας. Κάθε φορά προβάλλετε το έργο μας και όλων των ομάδων. Και εύχομαι κι εσείς από τη δικιά σας την πλευρά για εσάς να είσαστε υγιείς και πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε κοντά μας για να παρουσιάζουμε αυτό που έχουμε ετοιμάσει για κάθε παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία στην ομάδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.